Σοκαρισμένος και με τα τραύματα στην ψυχή του να μην έχουν επουλωθεί, ο 22χρονος ανασφάλιστος εργαζόμενος στον χώρο της κουζίνας ξενοδοχείου στα Μάλια, ο οποίος υπέστη εγκάβματα όταν η κατσαρόλα με το καυτό λάδι έπεσε από τα χέρια του, μετέβη στην επιθεώρηση εργασίας, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τα όσα εφιαλτικά εκτελήχθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Πώς νιώθω? Απογοήτευση, αρχικά, και οργή. Κανείς από τη στιγμή που έγινε το ατύχημα και μετά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε από απλή ανθρωπιά να ρωτήσει τι κάνει αυτό το παιδί. Τα ατυχήματα θα συμβαίνουν πάντα στις δουλειές. Το θέμα είναι οι αρμόδιοι και από ανθρωπιάς μεριά να τρέχουν τα παιδιά. Και κυρίως να τα έχουν καλύψει με όλα τα νόμιμα που χρειάζεται. Να μην κοιτάνε μόνο την επιχείρηση, να κοιτάνε και την υγεία των παιδιών. Τον άνθρωπο, ναι. Ναι, μετά που έγινε το ατύχημα, τον έβαλαν μέσα στο χασαπιόρ το λεγόμενο, επειδή είχε κλιματισμό. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ σαν μάνα, σε όλο το ξενοδοχείο, μόνο σε αυτό το δωμάτιο είχε κλιματισμό? Άξι, οτιδήποτε μικρόβιο θα μπορούσε να πάρει το παιδί εκείνη τη στιγμή με ανοιχτά τραύματα. Σήμερα μαζί με τον εργαζόμενο πήγαμε μαζί στην επιθεώρηση εργασίας. Εκεί καταγράφηκε για άλλη μια φορά το συμβάν λεπτομερώς. Από εκεί και μετά συνεχίζεται η έρευνα και περιμένουμε το πόρισμα από την επιθεώρηση εργασίας. Έχοντας τη μητέρα του στο πλευρό του, όπως και τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων, ο 22χρονος περιέγραψε και τη στάση των αρμοδίων, με τη μητέρα του να κάνει λόγο για διαφορία και να στέλνει τα δικά της μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Εσείς ενημερώσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης τι σας είπε όταν του αναφέρατε ότι τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά? Ότι θα επιληφθεί ο ίδιος το θέμα προσωπικά και ότι δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Το μόνο που θέλω είναι να γίνει καλά το παιδί πρωτίστως και έπειτα να μπορέσει ο κάθε άλλος εργαζόμενος να έχει τα νόμιμα και να μην πάθει ό,τι έπαθει το παιδί μου. Ακολουθεί τώρα κάποια αγωγή ο γιος σας, έτσι? Ναι, ακολουθεί μια ρουτίνα η οποία έχει να κάνει με τα χέρια και με το πρόσωπο. Βάζει κάποιες ειδικές κρέμες που του έχουν δώσει οι γιατροί και είμαστε στην ουσία μέσα στο σπίτι, γιατί δεν κάνει να έχει επαφή με το φως, με τον ήλιο. Για αρκετό διάστημα, από 6 μήνες έως ένα χρόνο, θα μας πούν σίγουρα οι γιατροί την επόμενη φορά που θα πάμε στο Παγνί. Εμείς λέμε ότι πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και επιτέλους πρέπει να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ζητάμε το αυτονόητο, να είναι δίπλα στην οικογένεια, να τη στηρίξουν τόσο ηθικά και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουν, να τη στηρίξουν οικονομικά για άμεση αποκατάσταση της υγείας του Βαγγέλη και να σταθούν δίπλα στην οικογένεια όπως έπρεπε να σταθούν από την πρώτη στιγμή και δεν το έπραξαν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επικοινώνησε με τη μητέρα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε: «Η τήρηση του νόμου ως προς τις συνθήκες διαβίωσης εργαζομένων είναι το Α και το Ω για μας. Καμία ανοχή δεν θα υπάρξει στις παραβιάσεις». Το ατύχημα έγινε 20 του μήνα, έγινε ετεροχρονισμένα η πρόσληψη και συγκεκριμένα 36 για να γίνει πρόσληψη 18 και την ίδια μέρα έγινε απόλυση για 21 έκτου. Από εκεί και μετά πρέπει όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας ο κύριος Κοκολάκης και τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Και έχουμε και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Άνθρωποι άσχετοι, άνθρωποι που δεν τους ξέρω καν, να σταματάνε στον δρόμο να μας πούν μια καλή κουβέντα. Ο Νίκος Κοκολάκης έκανε λόγο για παράδεκτες ακτικές, τονίζοντας την ανάγκη στελέχωσης των ελεκτικών μηχανισμών για τη διενέργεια ελέγχων. Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είμαστε εκείνοι οι εργαζόμενοι που προσφέρουμε ένα έργο, προσφέρουμε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν για να αναδεικνύουμε τη χώρα μας. Να μην αδιαφορούν για αυτά τα θέματα. Και εμείς οι μικροί πολίτες έχουμε την ανάγκη να μας βοηθήσουν.